Οικολογικές υπηρεσίες δουλεύουν και μάλιστα δουλεύουν σε εντατικούς ρυθμούς. Εδώ όμως πρέπει να δούμε το ότι δεν εισπάττονται έσοδα και είχαμε μία πτώση περίπου 10% τον Απρίλιο των εσόδων. Οφείλεται στη λειτουργία του φορολογικού μηχανισμού ή σε άλλους παράγοντες. Διότι αυτή την εποχή, λόγω εσωτερικών θεμάτων στο Υπουργείο Οικονομικών, είχαμε και παραπάνω πίεση και παραπάνω δουλειά. Όχι μόνο δεν είχαμε χαλάρωση, είχαμε παραπάνω δουλειά. Αλλά εδώ έχουμε κάποιους παράγοντες. Πρώτος παράγοντας. Πρώτος σε σπουδαιότητα. Εδώ έχουμε μία ύφεση στην αγορά. Και επειδή ο κ. Χατζημαρκάκης είπε πριν για τη δεκαετία του 30, πρέπει να δούμε πώς οι Αμερικάνοι βγήκαν από την ύφεση της δεκαετίας εκείνης. Δεν βγήκαν με μεγάλη τρελιτότητα. Εδώ λοιπόν η ίδια λιτότητα δημιουργεί πρόβλημα στα έσοδα του δημοσίου. Όταν εσείς δεν έχετε να πληρώσετε τον εργαζόμενο και τη ΔΕΗ, δεν θα πληρώσετε το ΦΠΑ. Δεν μου λέτε να ρωτήσω κάτι. Στους στόχους σας, πόσο κοντά ή πόσο μακριά είσαστε? Σας είπα, για τον Απρίλιο έχουμε μία απόκληση από αυτό που είχε υπολογιστεί τη τάξη του 10%. Τα έσοδα γενικώς είναι κάτω 10%. Μεγάλο ποσοστό. Και τεράστιο ποσοστό. Και αυτό δείχνει ότι αυτή η φορολογική πολιτική που ακολουθείτε δεν αποδίδει έσοδα. Δηλαδή δεν έχει καμιά λογική να αυξήσει το ΦΠΑ τη στιγμή που το 30%, όπως λέει η Eurostat, το έχει η Ομοσπονδία Φοριακών, το χάνεις. Αν αυξήσει το ΦΠΑ, θα χάσεις όχι μόνο 30, παραπάνω, γιατί θα δώσεις παραπάνω κίνδυνο για φοροδιαφυγή. Και όχι μόνο αυτό. Αν ένα μαγαζί δούλευε με 10 εργαζόμενους και δεν μπορεί να τα βγάλει έξω, να τα βγάλει πέρα, και έχει 5, αν ο ΦΠΑ μειωθεί, θα πάρει άλλους 5 και θα μειωθεί και η ανεργία. Επιτρέψτε μου να κλείσω με ένα τελευταίο. Όχι, δώστε με ένα νούμερο ακόμη. Η ίδια η μνημονιακή πολιτική, η ίδια δηλαδή η πολιτική του μνημονίου, οδηγεί σε μείωση των φορολογικών εσόδων. Σωστά. Διότι αν ακολουθήσαμε μια άλλη πολιτική, θα είχαμε άλλα αποτελέσματα. Και ένα νούμερο μόνο να σας πω για το θέμα του τι γίνεται σε φορείες. Από 15.000 οργανικές θέσεις εφοριακών προμνημονίου, έχουμε αυτή τη στιγμή να υπηρετούν 9.700 εφοριακοί. Και αν πάτε μια μέρα και σας καλώ να πάτε να κάνετε ρεπορτάζ στο ΣΔΟΕ στην Πειραιώς, θα δείτε ότι με το μνημόνιο μειωθήκαν τα έξοδα βενζίνης, μετακίνησης κτλ. Συντήρηση αυτοκινήτων. Θέλουμε λοιπόν άνθρωποι με λιγότερα λεφτά, με λιγότερα μέσα, να πιάσουν και πολλούς φόρους. Αυτά λέτε, που γίνονται. Όταν λέτε πέσαμε έξω 10% στο στόχο μας, για ποια ποσό μιλάμε? Πόσο είναι? Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς το νούμερο αυτή τη στιγμή, γιατί είναι 500 περίπου. 500 εκατομμύρια. Δεν μπορώ να σας πω το νούμερο, γιατί 500 υπάρχει ένας στόχος με τον προϋπολογισμό που δεν είμαι αυτή τη στιγμή πρόκειται να σας πω. Αυτό.